Καλησπέρα σας και καλό μήνα Μάρτη, γιατί εγώ σας την έκανα τις αρχές Μαρτίου. Δεν έκανα εκπομπή λόγω ότι είχαμε το Μέγα Ευχέλαιο και ήταν που μπαίναμε στη 40η μας. Είχα δουλίτσα λοιπόν και δεν έγινε εκπομπούλα. Έτσι θα σας πω σήμερα το καλό μήνα. Βέβαια θα πω καλό μήνα και θα πω και παραμυθένιο καλό μήνα, αφού ξεκινάω αυτό το μήνα με τα παιδιά μου και την εκπομπή που έπρεπε να κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσιάζουμε τα παραμύθια και τα παιδιά. Την κάνουμε τώρα. Και βέβαια μαζί μου είναι οι δύο αγαπημένοι μου φίλοι που τους έχω ξαναπαρουσιάσει, γιατί τα παιδιά αυτά δεν σταματούν. Δεν σταματούν να παράγουν. Κάνουν και πολλά πράγματα. Και γι' αυτό μου αρέσει αυτό, το νομίζω το έχω δείξει το πόσο μου αρέσει οι άνθρωποι δημιουργικοί να προσφέρουν. Η Αντριάννα η Μπριμπίλη, ο Θεοχάρης ο Παπαδόπουλος. Γεια σου, Λουμπία μου. Τι κάνετε, παιδιά μου? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Μιλάμε δυνατά έτσι για να ακουγόμαστε. Ωραία. Παιδιά, φτιάχνετε συνέχεια πράγματα, βλέπω. Δεν σταματάτε να κάνετε... Τελευταία φορά είχα έρθει το καλοκαιράκι που κάνατε μια βραδιά ποιήσης. Ναι, ήταν για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα. Μπράβο. Ανακαλύψαμε και καινούριους ανθρώπους και εκείνη την κοπέλα την ποιήτρια με τα... Με ποιήση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Η οποία μας συνοδεύει, έχει μείνει στην Ελλάδα και είναι σε κάθε εκδήλωση μαζί μας πια. Ναι, το βλέπω ότι κάνετε. Συνεχίζετε αυτό με τις εκδηλώσεις, Ναι. Στο ίδιο μαγαζί εκεί στα Εξάρχεια ή Καπαλού? Όχι, τώρα είμαστε στο Λοκομοτίβα. Όντως έχουμε κάτσει εκεί. Τι είναι το Λοκομοτίβα, τότε? Το μαγαζί. Εκεί. Ναι. Το τελευταίο που κάναμε την παρουσίαση με τη γυναίκα. Ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Θέλω να σου πω ότι μέσα από τις εκπομπές που έχω κάνει εδώ και αυτά και αυτά, έχω γνωρίσει ωραίους πολιτιστικούς χώρους που θα το πούμε ως κάμερα, αν σας ενδιαφέρει, να τους εκμεταλλευτείτε. Πολύ όμορφο. Είδα ότι βοηθάνε κάποιοι, δηλαδή είναι στην Κυψέλη, ένα που είναι και θεατρική ταινία, αλλά κάνει και παρουσιάσεις εικαστικών και παρουσιάσεις βιβλίων και όλα αυτά. Διάλευσης. Το διάλευσης, μπράβο. Και πολύ φίλοι τα παιδιά. Και μου είπαν ότι είναι ανοιχτή, γιατί μίλησα, είπα για σας ότι κάτι φτιάχνετε. Ανοιχτή. Ένα άλλο είναι στην Ακρόπολη που μπορεί να είναι λίγο πιο τσουχτερό. Που γίνονται και ατομικές εκθέσεις. Μπράβο. Κλασικό. Ένα μαγαζί είναι κάτω, κατεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Και αυτό μου φάνηκε έτσι και το είδα ανοιχτό. Και ήταν και κάτι άλλο που ετοιμάζει ο Λονάρντος, ο Θήμος, μαζί με τον Γιώργο το Δήμου. Αυτοί ξεκίνησαν κάτι πολύ ωραίο, αλλά εν τέλει χάλασε από τον ιδιοκτήτη. Φτιάξανε μια σκηνή που γινόντουσαν και θεατρικά, έτσι, μονόπρακτα. Μονόπρακτα. Μπράβο. Θα γλωσσοδέτη. Ποιήσεις και τέτοια. Και αμέσως λέω να δω. Θες, πίνεις το ποτάκι σου, την πιλίτσα σου. Σαν το Λοκομοτίβα. Κατάλαβες, έτσι, μπράβο. Αλλά έχει πίστα. Το είχαν φτιάξει ωραίο, το είχαν κάνει ωραίο τα παιδιά. Και στον Πειραιά βρήκα ένα τέτοιο χώρο στο Πασχαλίδι. Και αυτός εκμεταλλεύεται έτσι να κάνουν τα παιδιά. Θα πούμε. Όμορφα. Λοιπόν, ναι, γιατί είστε παιδιά που όλο δημιουργείτε. Μ' αρέσει που κάνετε πράγματα, σας παρακολουθώ. Εσύ νομίζω κάτι έκανε και έχει ομορφύνει πάχυνες. Πάχυνες και ομόρφυνες, ρε φιλενάδα. Ναι, και εσύ κούκλα είσαι, όπως πάντα όμως. Καλά, εγώ είμαι χοντρή κουκλίτσα, εντάξει, το ξέρω. Όχι, τέλεια. Εμείς Θεοχάρη είμαστε στάση με τα μαγουλάκια μας. Ακριβώς. Είναι η κρυφή μας βοηθή τα μαγουλάκια. Μπράβο. Δεν αλλάζουμε, είμαστε ίδιοι. Εσείς ομορφύνατε αρκετά κορώνα. Σας πάει που πάει. Θα παθήνετε. Λοιπόν, τι παραμύθι να ξεκινήσω. Για πείτε μου αυτή την καινούργια δουλειά. Λοιπόν, τα παραμύθια της μαμάς είναι στην ουσία γραμμένα από τη μητέρα του Χάρη, τη Μάρα Κυρίτση Παπαδοπούλου, που δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά υπήρχαν σε ένα τετράδιο. Είναι για τα λίγα κλάματα. Όταν ο Χάρης μου είπε να τα βγάλουμε, του είπα θα φτιάξω εγώ τα σκίτσα, γιατί ασχολιόμουν με τη ζωγραφική, απλά την τελευταία χρόνια δεν το έδειχνα, ήμουν μόνο στο κομμάτι εκθέσεων. Του λέω θα φτιάξω εγώ εσωτερικά και εξωτερικά τα σκίτσα. Έκανε την επιμέλεια η φιλόλογος Χαρίτα Μίνη και βγάλαμε στις εκδόσεις εντύπης αυτό το βιβλίο. Τα παραμύθια της μαμάς.
Α, ωραίο είναι. Mm. Και σαν αφήνω, ωραίο είναι, σαν πλαστικοποιημένα τα φύλλα, δεν λερώνονται. Δηλαδή για τα παιδιά. Α, ωραία μεγάλα χρώματα, μεγάλα γράμματα και ωραία χρώματα. Αυτά τα σκιτσάκια και όλα. Και κολοδιάβαστα, ναι. Ωραία τα σκιτσάκια, αυτά τα σκιτσάκια είναι όλα δικά σου. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια λοιπόν. Γιατί απλά τα λέτε, να εδώ κλαίει το παιδάκι. Γιατί... Το μπιφτέκι που κλαίει. Να δείξουμε και ένα σκίτσο που είναι. Να μου διαβάσει. Και θεωρώ από τα. Σαν σήμα κατά τεθέν, ας πούμε, του βιβλίου. Όχι, 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 να το δείξω εγώ λίγο. Είναι κοντά στι αρχέ. Για μένα, για μένα πώ φαίνεται. Το δείξουμε, για μένα είναι αυτό εδώ το σκίτσο. Το 15 μητέρες. Όχι, το 14. Το 14. Όντως πραγματικά έχει κάτι διαφορετικό αυτό το σκίτσο. Να πω ότι αυτά τα παραμύθια. Παιχνιδιάρης είναι ο δράκος. Ναι. Έχουν βγει λίγο παιχνιδιάρικα όλα, δεν ξέρω. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Να πω ότι για αυτά τα παραμύθια τα βρήκα σε ένα τετράδιο. Την μητέρα σου. Τα βρήκα σε ένα τετράδιο, τα ξαναδιάβασα γιατί δεν ήταν δυνατόν να τα θυμάμαι όλα. Και είδα ότι πρόκειται για σύγχρονα παραμύθια. Δεν μιλάνε για βασιλιάδες και βασίλισσες, είναι για άλλα θέματα, πιο σύγχρονα. Όπως ένα που έχει την εκμάθηση της αλφαβήτας, ένα άλλο που έχει, είναι διδακτικό για τα παιδιά να πίνουν γάλα. Είναι τέτοια παραμύθια. Και ένα για το να μην πηγαίνουν τα παιδιά με αγνώστους. Τέτοιου είδους παραμύθια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να βγουν προς τα έξω. Κάθε και τα περάσει στον υπολογιστή. Περίμενα. Πολύ καιρό να βρω κάποια άκρη, κάποιο δοτικό που να μπορούσε να βγουν πιο εύκολα. Και τα παρουσίασε και σε μια εκπομπή πάλι ραδιοφωνική το 2019. Που διάβασα αρκετά από αυτά. Yeah. Και τώρα μπόρεσα να έχω αυτό το βιβλίο. Πολύ με τη βοήθεια και της Αδριάνας. Σε εμάς εδώ και έχεις διαβάσει κάποιο παραμύθι, όχι, ε? Όχι, δεν έχω διαβάσει ποτέ κάποιο παραμύθι, γιατί παρουσιάζαμε συνέχεια το δικό μου έργο. Μπράβο, δεν παρουσιάσαμε ποτέ αλλά το γράφεις και εσύ κάποια ποίηματα έτσι που είναι πεζά, που είναι αρέσουν. Άλλα τα γράφεις, ωραία. Το καλή γιατί είναι χαρούμενο το γράφεις. Έχει και το λογοπαίγνιο, αυτό που κάνει το πεζό το γράψεις, κατάλαβες. Μας έχεις πει και τέτοια εδώ πέρα. Διηγήματα. Αυτά είναι σατυρικά διηγήματα, ναι. Έχεις κάνει κάνεις και εσύ, άρα έχεις πάρει της μαμάς το τάλαντο. Τώρα το ανακαλύπτω. Άρα από τη μαμά μπήκε το σπυράκι και εσύ το ανέπτυξες. Ναι. Εντάξει, ήταν ένα μικρό αγρομπαλάκι. Ας πούμε, το κάναμε όσο μπορούσαμε. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι το τάλαντο υπήρχε στο DNA του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Θα βρεθώ χάρη. Θέλετε να μου διαβάσετε. Κάνατε αυτό. Έχεις γράψει, γιατί κάτι μου έλεγες ότι ξεκινάμε τις καινούργιες δηλώσεις. Είπαμε για το Δημουλά που είναι στο... Ο Χρήστος, ναι. Τώρα την Κυριακή 13 Μαρτίου θα κάνουμε σαν ομάδα απόδραση στο λόγο και στην τέχνη μια εκδήλωση «Ένας πλανήτης χωρίς σύνορα». Για να προειδεάσουμε και τον κόσμο, ο οποίος... γιατί κάνουμε και άλλη μια εκδήλωση 19 Μαρτίου μαζί με την ΚΕΡΦΑ, όπου είναι η μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Οπότε γίνεται η πρώτη εκδήλωση 13 Μαρτίου στο Λοκομοτίβα. Και ο Χρήστος θα μας φέρει και τα κολάζ του, φτιάχνει πολύ ωραία κολάζ, τα οποία είχε κάνει μία έκθεση στο θέατρο Α και πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα συνεχίσει, φέρνει τα κολάζ του στο Λοκομοτίβα για τις 13 Μαρτίου. Το Λοκομοτίβα είναι ένα μαγαζί γωνιακό στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, Μποτάση 7. Και τώρα, σαν ομάδα απόδραση στο λόγο και στην τέχνη, κάνουμε μια φορά το μήνα μια εκδήλωση εκεί. Αυτό την Κυριακή, τώρα αυτή την Κυριακή είναι 7 η ώρα. 7.30 ώρα. 7.30 ώρα. Και είναι αφιέρωμα με ποίηματα αντιπολεμικά. Αντιπολεμικά. Performers θα έχουμε. DJ θα έχουμε στο τέλος της εκδήλωσης. Θα είναι μαζί μας η ΚΕΡΦΑ. Να πω ότι η ομάδα είμαστε, για όσους δεν το ξέρουν, η Χαρίτα Μίνη, η Αδριάννα Μπυρπίλη, ο Χρήστος Οδημούλας και ο Θοχάρης Παπαδόπουλος. Τη φτιάξαμε πριν 1,5 χρόνο
με σκοπό να κοινωνικοποιήσουμε την τέχνη σαν όπλο και να... Νομίζω αυτό ξεκίνησε ιδέα μέσα στην καραντίνα και ναι. Και το είπαμε και εδώ πρώτη φορά. Ναι, ναι, με πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Ναι. Mm-hmm. Θυμάμαι οι πρώτες εκπομπές που ξεκίνησα μετά την καραντίνα ήρθαμε και το είπαμε νομίζω. Ναι. Είναι ένα μωράκι τώρα που δημιουργείται τώρα και που μπορεί να φτιάξει ωραία πράγματα. Βέβαια. Και αυτό που λες τώρα ότι κοίταξε να δεις όμως, πώς γίνονται, δηλαδή μετά το χημικό πόλεμο ήρθε ο πραγματικός πόλεμος. Και πραγματικά μέσα από την πίστη, από τη γραφή και από το παραμύθι, μπορούμε και να ξεφύγουμε, αλλά όπως είπε και πριν ο Θεοχάρης, να περάσουμε μηνύματα. Θεοχάρη. Ναι, το πιστεύω αυτό ότι μπορούμε να περάσουμε μηνύματα μέσω της τέχνης. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είναι όπλο να το κάνω. Ναι, γι' αυτό όμως το έκανα και σταματήσω. Ναι, όπως και η κοινωνιολογία, ας πούμε. Εντάξει, είδα και ένα, βέβαια, πιστεύω να είναι. Αλλά ναι, το Facebook μου το στείλω, στο Viber. Ότι αλλάξουν, λέει, ότι σκοτώσαν η τάδε οικογένεια του Καποδίστρια, που είναι Ρώσικη. Δεν αφασκευτεί. Καλά, εντάξει, το έχουμε τερματίσει αυτό. Δεν τερματίσει, γελίο τέλειο. Να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι με τον Πούτιν. Εντάξει, καθένα. Το επάνω. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και ο άλλος το παλικάρι είναι ένας νάρκης, ο οποίος ξαφνικά ήθελε να γίνει πολιτικός. Το έριξε, έκανε πραξικόπημα. Είναι δηλαδή τώρα. Φασισμός εναντίον υπεριαλισμού είναι. Αυτό δεν είναι κάτι, γιατί και ο Πούτιν. Τι είναι, ένας καπιταλιστής. Εντάξει, ναι, ο Πούτιν όμως είναι πιο... Εντάξει, τον ανέχομαι περισσότερα από ότι τον άλλον. Να σου το πω, δεν ξέρω, μου κάνει πιο καλό κλικ. Κοίτα, δυστυχώς αυτοί έχουν τα λεφτά και θέλουν περισσότερα. Σε εμάς δεν θα δώσουν τίποτα από τίποτα. Και όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν. Γιατί αυτός είναι ο υπερρεαλισμός και ο φασισμός. Ουσιαστικά την πληρώνουν οι λαοί. Οι λαοί ακριβώς. Ναι, τα παιδάκια. Να, τα ρώσικα μαγαζιά τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι τόσοι Ρώσοι και Ουκρανοί, που τους ξέρω εγώ στην Καλυθέα, λέει ο Πούτιν σταματά με τα προϊόντα και αυτά τα ρώσικα μαγαζιά που είναι πάνω από 20 στην Καλλιθέα τι θα απογίνουνε. Θα κλείσουν τα μαγαζιά τους μετά από 20 και 40 χρόνια οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν σκέφτεται ούτε τους Ρώσους που έχουν ανοίξει μαγαζιά. Δεν είπε έτσι. Αυτό του κάνουν, δεν το κάνει ο Πούτιν, το κάνουν οι άλλοι. Ναι. Όπως η αδερφή μου είναι σε μια εταιρεία στη Forever, ρώσικη εταιρεία, και εγώ την μάλωσα, έτσι, κακώς το έκανε. Και σταμάτησε να πουλάει τα προϊόντα της Forever, γιατί της λέω κακώς το έκανες. Τι δουλειά έχει τώρα το εμπορικό με το... Μην ανησυχείς, το εμπόριο δεν θα σταματήσει. Όλο και καλά. Ο κόσμος την πληρώνει. Ναι, εντάξει, όταν βγαίνει λες, ακούεις, φύγανε τα Goodies από τη Ρωσία, φύγανε τα McDonald's από τη Ρωσία, φύγανε, λέει, το Facebook, ξέρω. Καταλαβαίνεις ότι όλα, δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις ότι μας πασάρουνε πράγματα. Γιατί δικαί μας τηλεόραση, δηλαδή έχει βγάλει τον Πούτιν ξαφνικά πολύ κακό και πολύ τέλειο τον Ουκρανό. Ενώ έπρεπε να βγάλει τον Ουκρανό, αν είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε και ένας και άλλος, να έχουμε μεσαία θέση. Γιατί εμείς όλο... Όλο χωνόμαστε σε κάθε πόλεμο. Και θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Μια ζωή όμως η Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς. Ο Ερντογάν είναι ο συμβέτερος. Λοιπόν, επειδή πολύ κουράστηκα με τον πόλεμο, δεν μπορώ να ξαναπεράσουμε στην Ελλάδα. Να ταξιδέψουμε. Γιατί... Λοιπόν, θα διαβάσω το πρώτο, υπάρχει και sequel, «Η περιπέτειες του Μικρούλη». Ήταν κάποτε ένα παιδάκι μικρούλι, τόσο δα σαν φασολάκι. Όμως ήταν 6 χρονών. Και πήγαινε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Ήταν καλός μαθητής, μα δεν έβγαινε έξω στα διαλύματα για να μην τον πατήσουν τα άλλα παιδιά. Αυτό το παιδάκι το έλεγαν Στέφανο. Μια μέρα λοιπόν πήρε η μαμά του τον Στέφανο να πάνε περίπατο. Επειδή όμως φοβόταν μην τον πατήσει κανείς, τον έβαλε μέσα στη τσάντα της και άφησε μόνο το κεφαλάκι του έξω. Έτσι έπαιρνε αέρα και δεν σε νόχαν κλέψει. Πιάνει λοιπόν τη μαμά του Στέφανου και τον Στέφανο με την τσάντα όπως ήταν και τους βάζει φυλακή. «Όχι, όχι», φώναζε η μαμά, «δικό μου είναι το παιδί». «Η κυρία είναι η μαμά μου», έλεγε ο Στέφανος. «Δεν σας πιστεύω», έλεγε ο αστιφύλακας.
Τότε ο Στέφανος είπε στον αστιφύλακα να ειδοποιήσουν τον μπαμπά του. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε ο μπαμπάς, είπε ότι ο Στέφανος είναι παιδί του, η κυρία που το είχε στην τσάντα της, μαμά του. Τότε γιατί το είχε μέσα στην τσάντα, ρωτά ο αστιφύλακας. Μα για να μην τον πατήσει κανείς. Είναι πολύ μικρούλης, βλέπετε. Εντάξει, εντάξει. Μπορείτε να φύγετε. Και γύρισαν όλοι μαζί στο σπίτι ευχαριστημένοι. Να δείξουμε και το σκίτσο εδώ πέρα. Το φασολάκι. Λοιπόν, αυτό το εμπνεύστηκε από ένα παιδάκι μια φίλη τη Μιλόπη στη Ζαρδούκα που μα είχε έρθει μαζί με τον Αλέξανδρο μια μέρα στην εκδήλωση. Και λέω: Να δει χάρη που θα κάτσω να τον σκιτσάρω. Και τον σκίτσαρα. Να ρωτήσω, μου είπε ότι αυτά τα παραμύθια θα ανεβάζετε στο ίντερνετ. Τι μου είπε. Όχι, δεν έχει γίνει καν ούτε η πρώτη του παρουσίαση. Βγήκε το βιβλίο τέλος Φεβρουαρίου. Κάτι μου είπε στο τηλέφωνο. Α, θα γίνουν κάποια 3D περιπέτειες του Μικρούλη, όπου θα ανέβουν στο YouTube κάποια στιγμή και θα είναι 3D animation. Ωραία. Να σας πω ότι ο κύριος Δημήτρης Χριστοδούλου, εκδότης, τον είχα πάρει συνέντευξη στο Cyber, ήταν στη Νέα Υόρκη. Τώρα έχει έρθει εδώ και μια εβδομάδα, γιατί πρώτα απ' όλα αυτός ο άνθρωπος έβγαλε προς τα έξω 150 Έλληνες γραφείς. Έχουν βραβευτεί αρκετοί και στα ισπανικές χώρες και σε κινέζικες και σε Ινδική και Μεξικό. Λοιπόν, ήδη δηλαδή στα δύο χρόνια αυτά έχει βγάλει προς τα έξω 150 άτομα, μου είπε. Και βλέπω και τα άτομα που έχει βραβεύσει. 3-4 άτομα έχουν έρθει εδώ, έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους και έχει. Και μετά βλέπω από τη δουλειά τους κομμάτια που έχουν βραβευτεί έξω. Αυτός τώρα ο κύριος σκέφτηκε και ενημέρωσε και εμένα. Ναι. Μου λέει, όποιος ξέρεις ότι γράφουν παραμύθια και τους ενδιαφέρει και θέλουν το παραμύθι, όπως έγινε της Εύας της Πετροπούλου τώρα το παραμύθι, είναι το πρώτο παραμύθι, που έγινε κάρτες παιχνιδιού. Και γίνεται παιχνίδι. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, θα σας δώσω τα τηλέφωνα, θα μιλήσω κι εγώ, να έρθετε σε επαφή. Εκτός από αυτό όμως, που δίνετε και τη δουλειά σας και βγαίνει προς τα έξω. Τα λέμε στα ποιηματά σου. Πώς να σου το πω, δηλαδή μπήκαν άνθρωποι σε διαγωνισμό και δεν το περιμέναν ότι θα βραβευτούν. Έχουν βραβευτεί. Και βλέπεις και ακούγονται Έλληνες ποιητές που τώρα στο Μεξικό. Και διάβασα βέβαια, επειδή με φέρανε σε αυτή την επαφή. Γράφουν πάρα πολύ ωραία άνθρωποι. Γιατί έτυχε βέβαια, εγώ τα διαβάζω με μετάφραση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μετάφραση σωστή, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά το νόημα είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω θα έρθετε και σε επαφή. Είναι και αυτό ένα βήμα. Διαβάζω κι εγώ, αν δεν διαβάσεις, Ευγένια. Διαβάζω εγώ. Όχι, το τελευταίο γιατί είναι τεράστιο. Μην γράψουμε τον κόσμο. Χάσιμο τη φωνή στον Ντονάτ. Αυτό το μεγάλο. Τελευταίο. Αυτό το μεγάλο, ναι. Τα άλλα που είναι πιο μικρό. Κάποια από τα άλλα που είναι πιο μικρό. Δεν με μια ανήσυχη νύχτα. Μια φορά και έναν καιρό δύο αδερφάκια, Νίκος και Ιωάννη, μούτουσαν στο πατάκι του. Μετά ακούστηκε ένα τραγούδι. Άννη και τι κάνανε. Ήταν μια κούκλα της Δίνας που κοιμούσε. Ύπνο γρήγορα, της λέει η Δίνα. Και ξανακοιμούνται όλοι. Πολλή ώρα. Δύο αδερφιά τα δάχτυλα. Πάλι από πολλούς θορύβους μαζί. Κάψαν το φως και είδαν την πυροσβεστική να κάνει τιου, το τρενάκι να αφήσει σφυρά και να κάνει τσαφ 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 τσαφ. Τα αυτοκινητάκια να σφυρίζουν όλα μαζί και ένα αεροπλανάκι να πηγαίνει έρχεται. Αγί. Ο Νίκος είναι πρώτος και τους είπε «Θα είναι τώρα ώρα για παιχνίδια!» «Εμείς δεν παίζουμε. Δοκιμάζουμε τις μηχανές μας», απάντησαν με. «Καλά, κάντε τώρα ησυχία, γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε». Είναι τη στιγμή. Χάσαν όλα
τα αδελφάκια βρήκα. Τα αεροπλάνα. Βέβαια, αυτό το παραμύθι το έτσι να σας πω ότι ένα παραμύθι είναι πολύ μικρό και μπορούμε να κάνουμε τεράστιο. Και να περάσει, δηλαδή αυτή τη μια σελίδα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να μακρύνουμε. Σας το λέω τώρα σαν παιδαγωγός, πώς μπορούμε να τραβήξουμε ένα παραμύθι και να το κάνουμε να πει πάρα πολύ ώρα. Ναι. Αρχίζεις και λες, ξέρω εγώ, στα παιδιά, τι έκανε το τρενάκι, πώς έκανε το τρενάκι, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, έκανε το αυτοκινητάκι. Και αρχίζουν τα παιδιά και βάζουν τη φαντασία μέσα. Κάπως έτσι το έχουμε σκεφτεί να το θεατροποιήσουμε όταν θα κάνουμε την παρουσίαση του. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Να γίνει έτσι. Είναι ωραίο αυτό. Μπράβο, Τανιά. Ωραία σκέψη. Θα συμμετάσχει λογικά και η Λιλή Γάτη, η οποία είναι επιμελήτρια των εκδόσεων εντύπωση που έχει βγει. Και θα έχουμε και παιδάκια να παίζουν. Αυτό θα το δούμε βέβαια από ό,τι θα γίνει, ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Το προετοιμάζουμε σιγά-σιγά. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι και το καλοκαίρι είναι νωρίς. Θα είναι καλό να γίνει που να έχουν φύγει τα πάντα όλα. Έχουμε μπει στην κανονικότητά μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή, έτσι για να πεις από τώρα το βγάλατε, να κάνετε μια καλή παρουσίαση. Λέει έτσι με θεατρικό, με αυτά. Λέτε και θέλετε. Που ξεκινάει, μαζεύονται, κατάλαβες τι λέω. Και ξέρεις γιατί στο λέω. Να το δεις και το Πάσχα. Ο κόσμος, επειδή είχε κλειστεί πάρα πολύ, το τρίμερο αυτό ήταν άδεια δρόμη. Άδεια τελείως. Ναι, είχαν πάει όλοι διακοπές. Τρίμερο, δίμερο. Άρα το Πάσχα ήταν παντελώς άδειο. Ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος επειδή κλείστηκε, θα φύγει, θα πάει να κλειστεί στα σπίτια του. Δεν θα ακούσουν στο σπίτια του και στα. Εκτός κι αν πέσει η φοβερή πείνα. Α, να πω κάτι όμως, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν τον έφερα το λογαριασμό να τον δείξω κιόλας. Δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, τον Ιανουάριο μου ήρθε ένας λογαριασμός, έναντι. Μόνο εσένα. Περίμενα σας έναντι. Πω. Περίμενε. 400 ευρώ. Παθαίνω έναντι. Παθαίνω ένα κεφαλικό μόνο μέσα στο. Τέλος πάντων τα έδωσα. Τώρα είχα άγχος, λέω πώς θα κάνω αυτό. Και να τρεπώ. Έρχεται το καθαριστικό και γράφει καθαριστικό. Πιο πάνω όμως, θέλω να το φωτογραφίσω και να το βάλω σε Facebook, να το βάλω όταν είναι φοβερό. Και λέει, το επίδομα του κράτους και η έκπτωση της ΔΕΗ αφαιρούνται 235 ευρώ. Δηλαδή ο λογαριασμός με εμένα ήταν 235, συν 164 εκατοστάρικα ποτέ. Και μου αφαιρέσανε, επιδότησε το κράτος, επιδοτεί το κράτος τη ΔΕΗ. Αλλά δεν πας να στα βάλει κάπου, τα βάζει κατευθείαν το κράτος τη ΔΕΗ. Το ξέρατε. Όχι. Δες να μου τα πάρουν πίσω, να τα ζητήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται το παιδιά με τη ΔΕΗ. Εμένα μου είχε γίνει ένα περίεργο, μου είχε έρθει ένα τεράστιο λογαριασμό κάποια στιγμή πριν από 7-8 μήνες κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Τότε τον είχα πληρώσει. Και τώρα από τότε μου είπαν ότι έγινε λάθος και μου στέλνουν συνέχεια λογαριασμού μηδενικούς μέχρι να μηδενιστεί το ποσό. Ναι. Ωραίο αυτό. Ναι. Μια ιδέα. Πόσα λεφτά ήταν, παιδί μου, αυτό πολλά. Δεν το θεωρώ τρομερό, ήταν 265 ευρώ. Ωραία. Δεν το θεωρώ τρομερό. Απλά επειδή εγώ δεν έχω. Είχε μεγάλα λάθος τα έναντι και σου λένε τώρα πώς να το καλύψω. Μάλλον γι' αυτό τα αφαιρέσατε. Ναι. Ήταν λάθος τα έναντι. Α, το έναντι τρέκα το στέλνω μόνο μου. Και ανάβω τη σόπα και δεν ανάβα τη σόπα και να κρυώνω και να κρυώνω μία και τέλω αν και... Κοίταξε, αν δεν ήταν επίδομα και αυτά θα μου ήταν μία σειρά κατωστάρικα. Θα... Και από πάνω και λέει, εδώ, λέει επίδομα λέει, επίδομα κράτους και έκπτωση ΔΕΗς 230 ευρώ. Το φιλόξαμε το κύριο. Έτσι θα κάνουμε όταν έρχεται ο λογαριασμός. Όχι, εγώ ξέρεις τι έκανα. Με το που μου ήρθε ο λογαριασμός, λέω δεν τον ανοίγω. Πήγα τον άφησα στο εικονοστάσιο εκεί που έχει τον πατέρα μου, του Αγίου, στα καρδίλια. Και λέω ξιά σας. Και έφυγα. Όχι, εγώ θα αναφέρω κάτι που είχε γράψει κάποτε κάποιος γνωστός μου.
Ας απεργήσω όσο θέλει, ΔΕΗ. Όνειρα κάνουμε και στο σκοτάδι. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι. Εγώ δεν... Τώρα, ή βάλα το χεράκι του Σιάκη και με το που το άνοιξα. Και να μου λέει ο αδερφός μου, άνοιξε το παιδί μου. Του κάμα να το πληρώσω να το ανοίξω. Θα λέω και τα λεφτά. Το λέω αυτό γιατί μου φάκε σαν θαύμα ότι το κράτος με επιδότησε με. Μου το βλέπω, μάλλον σου αφαιρέσανε γιατί ήταν πολλά, πολλά τα πράγματα. Θα ρωτήσω το λογιστή θα πάρω. Επιδότησε με. Δεν ξέρω το. Να με επιδοτήσει. Είναι τίμια, δεν πληρώνω τα έφυγα μου, δεν πληρώνω παραπάνω, σε τι καλό. Μαγκά πρέπει να με πληρώνω με τσοτάκι που υπάρχουν. Όλους έπρεπε, εφόσον υπάρχουν, γιατί τους υπόλοιπους τους έχει αφανίσει. Λοιπόν, πέρα που κάνουμε το χαμπάνι μας, πρέπει να γράψουμε και τέτοια. Πρέπει να γράψουμε ποίηματα έτσι για τη ΔΕΗ. Ποίηματα για τη ΔΕΗ. Εσύ ξέρεις, θα σταθεί με σένα ιδέα που γράφει αυτά τα ωραία, τα που μου αρέσουν. Εγώ είχα γράψει κάποτε ένα δίηγημα, καλά δεν το έχω μαζί μου τώρα, τι είναι το βιβλίο μου, που λέει, να μου ναητός, να μην είχα, λέει, ούτε ηλεκτρικό, λέει, να είχα, ούτε καμία έννοια, λέει, ούτε ιδάπ, ούτε τίποτα. Ναι, τίποτα μην είχα. Έχω ένα φίλο, τον ξέρει όλη η Ελλάδα, ο Μπρους Λι. Του αρέσει να κάνει τον Μπρους Λι που πήγαινε στην Ανίτα. Έχει πάει πολλές φορές, ο Αντώνης, ο Λι, ο Αντώνης Λι. Άμα πατήσει το YouTube Αντώνης Λι, θα καταλάβεις. Ο Αντώνης Λι, λοιπόν, δεν μένει στη σπίτι με φως. Μένει στην επαρχία, στις στέρες εκεί. Μένει σε ένα σπίτι που δεν έχει ούτε τηλεόραση, ρεύμα, μόνο νερό έχει. Δεν έχει θέρμανση. Ποιος είσαι σαν μοναχός. Δηλαδή σαν ασκητής, πώς να σου το πω. Άλλο που έχει το ψώνιο του και ξέρω μια φίλη της... Ούτε κινητά δεν έχει, δεν έχει. Ξέρω μια φίλη της μάνας μου που μένει λίγο πιο πάνω από εμένα. Αυτή έχει μονοκατοικία πάνω στο βράχο. Λοιπόν, έβαλε φωτοβολταϊκά πάνω. Δεν πληρώνει ρεύμα. Νερό, επειδή ο βράχος είχε τις δικές του πηγές και τέτοια, κάνει συλλογή ώστε ποτίζει τα φυτά της και παίρνει μόνο εμφιαλωμένα. Λοιπόν, και όλα τα άλλα, γύρω-γύρω οι φωτισμοί είναι φωτοβολταϊκά. Και δεν πληρώνουν τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Και όλα. Πού είναι αυτό το λόγο της Καλλιθέας. Πού διαπέρνει. Της Καλλιθέας. Ένω από ψηλά. Ναι. Κατάλαβε. Εκεί είναι ο βράχος. Του φυσέ. Α. Ναι, μια χαρά ζει. Εμείς να μπορούσαμε. Αν το κάναμε, εμείς έπρεπε να βάλουμε σε όλες τις πολυκατοικίες. Σηκώνει, γιατί είχαμε ρωτήσει. Σηκώνει μόνο άμα το βάλεις πάνω στην ταράτσα, μόνο για ένα διαμέρισμα. Ναι. Αυτό είναι ότι δεν είναι, είναι για να το κάνει εναλλακτική. Ένα. Τον ηλιακό θερμοσύφο. Ωραία ιδέα αυτή. Και είναι κάτι που λένε και για να ξεφύγουμε από όλα αυτά που έρχονται κάποια στιγμή. Αυτό να πιστεύει. Πες μου, Θοχάρια, πες μου, εσύ τι πιστεύεις για αυτό το μέλλον. Με όλα αυτά που γίνονται, με τον πόλεμο. Πιστεύεις ότι βγαίνουν προφητείες, βγαίνουν... Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πολύ απλά είμαστε σε ένα βάρβαρο σύστημα. Γι' αυτό γίνονται πόλεμοι. Παλεύουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο. Κάνουμε, δίνουμε τη μάχη μας μέσω από, και μέσα από την τέχνη κυρίως. Και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Η ομάδα που έχουμε φτιάξει έχει ένα στόχο να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι μέσω της τέχνης για να καταλάβουν ορισμένα πράγματα και προσπαθούν. Ήμασταν και σε άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες, πέραν ότι δεν είχαν κάποιο στόχο, ήταν να διαβάζουν, να διαβάζουμε ποιήση, ας πούμε, μεταξύ μας. Δεν υπήρχε ναι, υπήρχαν, αυτό. Θες ναι. Να πεις ότι, ναι, γιατί και εγώ τα σας γνώρισα μέσα από άλλες ομάδες, αλλά ήταν ομάδες που συγκεντρωνόσασταν απλά για να ανταλλάξουμε, να πω εγώ το πείμα που δημιούργησα, να πει το δικό σου και να ανταλλάξουμε τα πείματά μας. Αυτό, αυτή η ανταλλαγή. Τώρα αυτό είναι κάτι πιο οργανωμένο,
είναι καθαρά για να περνάει μηνύματα, συμμετέχει από ό,τι κατάλαβα και με επαναστατικά μηνύματα. Ναι, ναι. Έχουμε οργανώσει αρκετές δίπλα. Και δεν είναι μόνο απλά για να ανταλλάξουν και να σου πω εγώ τι δημιούργησα και να πω. Δημιούργησα ένα καθαρά για να περνάμε μέσα από τα πείματά μας, νοήματα και μέσα από τη δουλειά μας, να περνάμε μηνύματα. Ναι. Α, να πούμε ότι θα είναι και η Ingeborg. Έγκελ, την Κυριακή μαζί μας. Είναι η δημοσιογράφος που μέσα στη Βουλή έκανε μια πολύ καλή ερώτηση και δεν μπορούσε να την απαντήσει και έγινε ρεζίλη σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα τι έχετε κάνει για το μεταναστευτικό και τι έλεγε αλλά τ' άλλο που τρουβάλλει. Εντάξει, αυτός δεν έχει κάνει τίποτα γιατί έχει κάνει όλο ο Τσίπρα για το μεταναστευτικό και δεν τα έχει κάνει αυτό. Και γι' αυτό δεν ξέρει τι να πει. Η Ingeborg λοιπόν, αυτός θα είναι μαζί μας. Η Ingeborg ήταν από την Ολλανδία, μίλησε για τα pushbacks. Δηλαδή ότι τους μετανάστες που τους στέλνουν πίσω, πάντα pushbacks. Και τα αποκάλυψε και γι' αυτό ο Κυριάκος δεν είχε τι να, Μητσοτάκης δεν είχε τι να απαντήσει πάνω σε αυτό. Είπαν την απελάσουν, την απείλησαν κλπ. Δεν την απέλασαν, νομίζω ότι δεν την απελάσουν. Είναι εδώ και θα είναι μαζί μας. Γράφει και είναι δημοσιογράφος της Ολλανδίας. Α, και στέλνει τα εδώ μένει μόνιμα. Δεν το καταλάβει, δεν κατάλαβα. Είχε έρθει διακοπές αυτή και είχε έρθει για έρευνα. Αφού λέει μένει εδώ, είναι παντρεμένη εδώ, μένει σε ένα νησί χρόνια εδώ. Ναι, είχε και έρθει και ότι τη βάλανε επίτηδες να τα πει αυτά του Μητσοτάκη. Όχι, εντάξει, είναι κομμάτι της ερευνάς της. Κάποια πράγματα. Δηλαδή τηλεόραση τι έβαλε τη. Και τα κανάλια ξέρεις πώς είναι. Πόσες φορές σου έχω πει μπακαλιά είχες εσύ και ήσουν από τα μεγάλα κανάλια. Δεν νομίζω να παίρνω με επιβιώνω γιατί θα έλεγα την αλήθεια και κάποιος θα μέτρωνε. Θα ήταν και ψυχολογικό, θα ήταν και διαφορετικό. Θα είχε πλάκα μήνα γιατί θα, είναι, θα έλεγα αλήθεια, αλλά αυτή η αλήθεια θα την δείτε, δεν νομίζω ότι θα... Θα με έβρισκες όπως την δημοσιογράφο στην Ισπανίδα που τη τυλίξαν στα σεντόνια και τη φάγανε. Κάπως έτσι ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τώρα, πρόσφατο, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Έχουν εφαρμοστεί μέσα σε 3 μήνες 9 δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω τι καθεστώς. Έχουν φάει 9 δημοσιογράφοι. Διάβαζα στο ίντερνετ. Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Ναι, γιατί κοίταξα να δει. Ένα μου κάνει εντύπωση. Το 10 κανάλια. Ακούω και τα 10 κανάλια και έχουν την ίδια γραμμή. Άρα πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό κλείνω την τηλεόραση και δεν ενημερώνομαι από την τηλεόραση και θέλω να ενημερωθώ από βιβλία, από το ίντερνετ. Και από το ίντερνετ δεν θα είμαι μόνο σε μια σελίδα. Θα είμαι σε 100 σελίδες για να πάρω 100 γνώμες. Κατάλαβε. Η τηλεόραση δυστυχώς είναι μονόπλευρη. Αν είσαι αληθινός, θα μπαμπέσει κάτι. Είναι πληρωμένα όλα. Πώς και αν έχεις έναν μαρινάκι, ας πούμε, να αγαπήσω με το παιδί και που ταιριάζει με και που είμαι Ολυμπία και πρέπει μια Ολυμπία να την περιποιηθεί και να την τιμήσει και πρέπει να με κάνει παρουσιάστρια στο παιδί. Μου έχει κάτσει. Κάτσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα με αφήνει να λέω τις, τις αλήθειες μου. Ναι. Γιατί όχι. Να πούμε όμως και το καλό ότι παρουσιαστήκαν κάποιες σειρές που σπάσανε τα μία και γίνανε ωραίες δουλειές. Η Έρτενα έκανε πολύ ωραίες δουλειές σειρές. Δεν ξέρω αν τα δείτε τα μυθιστορήματα αυτά που γίνανε. Κάποια ναι, αλλά ναι. Δεν έχω προλάβει να προλάβω. Τα βάζουν αργά. Ναι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα βάζουν 10-11 ευρώ και όλους κοιμάται. Δεν πρέπει να κάνω. Εγώ την άλλη μέρα τα βλέπα στο YouTube. Αλλά νομίζω ότι κάποιες σειρές που κάνανε λίγο έδειξαν μια ποιότητα καλύτερη. Ξέρετε να μυθιστορήματα ιστορήματα και να μάθουμε 10 του Καραγάτσι, αλφα. Το Απόν, το οποίο ήταν πάλι στην Ερτένα, τα ματωμένα χώματα είχαν κάνει. Αυτό. Της Διδός Σωτηρίου. Ναι. Όταν είναι ποιοτικά φυσικά είναι και πάρα πολύ ωραία. Τώρα Πάτερ Παΐσιος. Όχι, είναι ωραίο, 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 είναι ωραίο,
Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι τι πιστεύει ο καθένα. Είναι λίγο ηθικότητα. Νομίζω η ιδέα του παλιότερα είχε παρουσιάσει και το Γιούγκερμαν. Παλιότερα μου σκέφτεται. Γιούγκερμαν, ναι, ναι. Ναι, και αυτό ωραίο. Όχι, είναι ωραία να παρουσιάζουν ωραίες σειρές και αληθινές ιστορίες, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω να μην μου δείξουν και του Χίτλερ το βιογραφικό, αλλά να είναι, κατάλαβες. Δεν με νοιάζει δηλαδή αν είναι άγιος ή αν είναι... Αλλά είναι ωραίο να κάνουν σειρές ιστορικά πρόσωπα. Είναι, να μαθαίνεις και πέντε πράγματα. Δηλαδή. Μπράβο, γιατί μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Όπως και η ευτυχία μου αρέσει, όπως και η Σμύρνη αγάπη μου αρέσει. Σαν ταινία που έχει γίνει, γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα. Το Σμύρνη αγάπη μου το είδα και στο θέατρο με την ταινίση. Περνάει ωραία μηνύματα, ωραία τραγούδια, μουσικές. Σου πιάνει πράγματα. Ναι, είναι αντικειμενική ταινία, πολύ αυτή. Δεν ξέρω τι την είδατε. Ήθελα να πάω να τη δω, δεν πρόλαβα. Εγώ την έχω δει αποσπασματικά έτσι. Είδα όμως το θεατρικό. Άρα τυχαίνει με αυτή τη φωτογράφος. Γιατί δεν την έχουμε φέρει αυτή τη φωτογράφος. Συγγνώμη, δεν έχει. Θα τη πούμε τώρα την Κυριακή. Μπράβο. Για να... Αν θέλει και με τιμήσια, ας έρθει. Όχι, δεν είναι θέμα, είναι θέμα να έχει το χρόνο. Να έχει το χρόνο, πιστεύω θα έρθει. Να μου πει έτσι τα... όλα αυτά, πώς τις γιατί σίγουρα είναι ερωτευμένη με την Ελλάδα. Και η Φλίν που έχει έρθει. Και ναι. Μπράβο, και έχετε και άλλη ποιήτρια, μπράβο. Η Φλίν Λέιφσντοντίρ είναι από την Ισλανδία. Έχουμε τη Μόργαν Χάους. Έχουμε τη Μισελ Μόργαν Χάουρς που είναι από την Ολλανδία, που είναι ποιήτρια. Τη Γερμανίδα. Έχουμε τη Γερμανίδα Γιέτε Λούμπεκ. Έχουμε το Βίλε. Τον Ότο Βίλε που είναι από την Αγγλία. Όλα ξέρουν. Α, η Σελίνκου Γιουμτζού που είναι από τη Βουλγαρία. Έχουμε όλη την Ευρώπη πιάσει. Και την Ασία και όλα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει για διακοπές ή έχουν έρθει, έχουν παντρευτεί και έχουν μείνει εδώ ή είχαν έρθει για δουλειά και ερωτευτήκαν το μέρος μας. Κάποια έχουν αγαπήσει την Ελλάδα. Και μείναν εδώ. Και μείναν εδώ. Όχι Γκάρια δηλαδή. Πήρα έναν άντρα και με έφερε εδώ και εγώ. Όχι, όχι. Όχι, μπορώ να πω κανένα από αυτά τα άτομα που αναφέραμε. Δεν είναι μόνο τώρα, γιατί βλέπω και σε νησιά, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, πόσοι καστικοί ειδικά, ξένοι, έχουν έρθει και έχουν μείνει στα νησιά μας. Γιατί τους εμπνέουν, γιατί κάτι τους ανοίγει μέσα τους. Πολλοί οι γλύπτες, οι καστικοί, πολύ 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 έχουν έρθει. Πολλοί κόσμοι. Να διαβάσουμε άλλο ένα ή όχι. Η Αδριάννα να πει και η Αδριάννα ένα που δεν είπε. Όχι, όχι. Η Ολυμπία. Η Ολυμπία. Εγώ να το πω. Ο Χρήστος και η Μάγισσα. Ο Χρήστος και η Μάγισσα. Ναι. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Μια φορά και ένα καιρό, ο γιος ζούσε ένα παιδάκι με τους γονείς του. Μια μέρα η μαμά του άναψε την κουζίνα να γυρέψει. Τελειώσει. Έτσι λοιπόν, πάει στο παιδάκι και του λέει: Χριστό, πάει να μου πάρει σαλάτι από το μπακάλι. Εδώ κοντά. Μαμά, έξω έχει χιόνι και τα κρυώνω. Θα σε ντύσω καλά. Άκουσε το. Έτσι ο Χρήστος φόρεσε ένα βαρύ παλτό, σκούφο και κουκούλι από πάνω. Και έπασε ένα κασκόλ και τη μύτη του και το στόμα. Μόνο τα μάτια του άφησε έξω για να μπορεί να βλέπει. Μα του έδωσε ένα κέρμα και του είπε. Τώρα να μην χαζεύεις τον δρόμο και αργήσεις. Λοιπόν ο Χρήστος, και όπως χοροπήδαγε στον δρόμο, σκέφτηκε να παίξει λίγο με το κέρμα. Έτσι. Έβγαλε λοιπόν από την τσέπη του, άρχισε να το πέταγε. Το πέταγε και το πέταγε και το πριν πέσει κάτω, παπ, το πιάνε. Αυτό έγινε για πολλές φορές. Που μια φορά πέφτει κάτω και οπότε τρέχει ο Χρήστος να το πιάσει, τον είδε όμως μια μάγισσα εκείνη. Όχι το τελευταίο, όχι. Τον είδε όμως μια μάγισσα εκείνη. Παίρνει λοιπόν το κέρμα και αρχίζει να τρέχει. Ο Χρήστος τρέχοντας.
Πήρε πίσω τα λεφτά μου, φώναζε απελπισμένος ο Χρήστος. Η μάγισσα όμως δεν σταματούσε. Έτρεχε συνέχεια μπροστά. Και κάποια στιγμή να γυρίσει πίσω στο σπίτι. Να τα πει όλα στη μαμά του. Όμως αμέσως είναι στο σπίτι χωρίς λεφτά και χωρίς το αλάτι. Η μαμά θα τον μάλωνε γιατί εκείνος έφταιγε που έχασε τα λεφτά. Η μαμά του Χρήστο ανησυχούσε που αργούσε. Έτσι έσβησε την κουζίνα που είχε ανάψει για το φαΐ και πήγε στον μπακάλι για να δει τι συμβαίνει και το παιδί αργεί. Μεταξύ ο Χρήστος οδηγούσε ακόμα τη μάγισσα μέχρι που μπήκανε σε ένα σκοτεινό δάσος. Εκεί είχε το καλύβι της η μάγισσα. Λίγο είχε μπει μέσα και σκοτεινόντας πίσω του έπαινε. «Μα θα μου δώσεις τέλος πάντων τα λεφτά μου», του λέει ο Χρήστος. Κάνει η μάγισσα. «Θα σου δώσω, θα σου τα δώσω, αρκεί να μου κάνεις αυτό που θα σου πω». Άρχισε αμέσως ένα φτιάρι να καθαρίσεις το σπίτι από το χιόνι. Και όταν τελειώσεις, θα κάνεις και διάφορες άλλες δουλειές. «Θα σε έχω δούλο μου για 50 μέρες και μετά θα σου δώσω το κέρμα». «Αν δεν μ' ακούς, δεν θα στο δώσω ποτέ και θα μείνεις για πάντα στο καλύβι μου». «Έλα, παράτα τα κλάματα. Έλα, παράτα τα κλάματα τώρα και στρώσ' τη δουλειά». Πήρε το φτιάρι και άρχισε να δουλεύει. Ο μπαμπάς του Χρήστο τα γύρισε σπίτι και έμαθε το παιδί του χάρη. «Τι λες, θα τον βρούμε. Εδώ κοντά στο πυκνό δάσος έχει το καλύβι της μια μάγισσα. Αυτή πρέπει να κλέψει το παιδί μας». «Μα πώς θα το βάλουμε εμείς με μια μάγισσα?» «Έλα μαζί μου και μην ανησυχείς». Έτσι οι γονείς του Χρήστου μίλησαν για το δάσος ψάχνοντας το καλύβι της μάγισσας. Ήταν όμως μόνοι. Τους ακολουθούσαν όλα τα πουλιά και όλα τα ζώα του δάσους. Γιατί τους ήταν λυπημένους και αποφάσισαν. Είχαν δει πριν από λίγες ώρες τη μάνα του Βασίλη στο καλύβι της ένα παιδί. Έτσι κατάλαβαν τι συμβαίνει. Τα πουλιά λοιπόν, πετώντας μπροστά τους, οδηγούσαν στο καλύβι. Το παράθυρο η μάγισσα το είχε ανοιχτό. Έτσι ήταν εύκολο. Περιμέναν όμως να ανοιχτό. Δεν είχε φως. Δηλαδή ήταν όλα. Σκοτίνιασε λοιπόν, εγώ. Ήρθηκαν εκεί από τα ζώα, άρχισαν. Όταν μπήκαν τα πουλιά, άρχισαν να τσιμπούν τη μάγισσα. Εκείνη όπως ήταν στα σκοτεινά και δεν έβλεπε, πήγε να κλείσει το παράθυρο για να μην μπουν άλλα. Έκανε λάθος και άνοιξε και την πόρτα. Έτσι μπήκανε τα ζώα του δάσους μέσα. Ο μπαμπάς και η μαμά του Χρήστου μπήκανε μέσα κρατώντας τους ένα μεγάλο ξύλο. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Το κάθε ζώο φώναζε. Τα πουλάκια την τσιμπούσαν. Τα κουνελάκια και οι σκίουροι τη δαγκώνανε. Τα αυτιά και τα πόδια της δαγκώνανε της μάγισσας. «Φαντάσματα! Φαντάσματα!» ξαναφωνάζει η μάγισσα ταραγμένη. Και βγήκε τρέχοντας από το καλύβι. Όπως έτρεχε, δεν πρόσεξε. Πέφτει σε μια λίμνη και πνίγεται. Πρόβαλε από το βουνό το φεγγάρι με τις άκρες. Φώτισε το παιδί. Τότε είδαν όλοι. Πήγαινα. Και άρχισαν να ψάχνουν το καλύβι. Άρχισαν να ψάχνουν το Χρήστο. Έτσι έψαξαν καλύτερα και τον είδαν να κάθεται φωτισμένο σε μια γωνιά. Γιατί δεν τους είχε καταλάβει τι είχε. Όταν όμως είδε τις γωνιές, άρχισε να καταλαβαίνει. Και όλοι μαζί γυρίσαν στο σπίτι ευτυχισμένοι, αφού ευχαρίστησαν τα ζώα και τη βοήθεια. Είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τα λεφτά μας. Έμας τα παίρνει μάγισσα. Ήθελε να μας βγάλει... Εντάξει, τώρα έκανα λίγο σαρδάμα, αλλά έπρεπε να το διαβάσω. Ναι. Εντάξει. Τέλεια ήταν. Εντάξει. Και από ποίηματα εσύ τι ετοιμάζεις, κύριε, κάτι ετοιμάζεις. Έχεις φτιάξει.
Ναι, ετοιμάζω κάποια καινούργια διηγήματα, τα οποία δεν ξέρω πότε θα βγουν σε βιβλία, ακόμα έχουν αυτή τα πρώτα τέσσερα. Είναι με ήρωες από κόμικ, πρόκειται το γνωστό κόμικ του Batman, αλλά είναι κωμικά. Πανικός στο Gotham City λέγεται. Α, εγώ γι' αυτό σε θέλω σε να γιατί γράφεις αυτά τα ωραία που μου αρέσουν. Η διαφορά σε σχέση με άλλα είναι ότι εδώ πέρα παίρνω καταστάσεις από τη σύγχρονη ζωή. Βάζω τα ονόματα μέσα Batman, Joker, Penguin κλπ. Και προσπαθώ να κατουγούμε, ας πούμε, και προσπαθώ να βάλω. Κατηγούμενο. Ναι. Αντί για σκέτσα, βάλουμε τη φωτογραφία του στο κατήγμα. Προσπαθώ λοιπόν να βάλω ότι είναι σύγχρονοι άνθρωποι με και τους στοιχείων διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα. Και με την κωμική χρειά το παρουσιάσει. Δεν το κάνει. Έχει κάνει τη ζωή μας κόμικ. Με λίγα λόγια, αυτό Καλά προσπαθεί κάνει. να σου πει. Καλά κάνει και νομίζω ότι όλο αυτό που ζούμε είναι μια τραγωδία κωμική, όλο αυτό. Μην πω για τα, μην φτάσουμε να πούμε πάλι για εμβόλια και τέτοια. Αυτό κι αν είναι το παρατράγουδο όλη τη που Α, ζούμε. κανένα αυτό δεν το τελειώνει ποτέ. Δεν είδε τι καλό γιατρό είναι που τα ξεχάσανε όλα και κόβει και όλα, πώ του έκανε όλου. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το θέμα, Ναι, είναι ναι. όντω. Έτσι είναι. Αναφέρεται, αλλά πλέον περνάει στα ψηλά. Ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο έτσι θα. Γιατί τώρα θα ανοίξουν οι. Θα βγουν ο τουρισμός, γιατί θα τον φάνε επιχειρηματικά. Άρα πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός, πρέπει να δουλέψουμε. Δεν θα ζητάνε πια οι τουρίστες, δεν θα γράφουν ειδικά χαρτιά για να τα δουλέψουν. Θα είναι πιο άνετα τα πράγματα. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι οι Ρώσοι ήταν ένα καλό κομμάτι τουριστικό δικό μας. Τρία χρόνια δουλέψαμε πολύ με Ρωσία. Είναι καλό κομμάτι τουριστικό. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει χτυπήσει. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Ανοίγει το στόμα Δεν του θα και όποιο φανεί. παίρνει ο χάρος. Τι. Ανοίγει το στόμα του και όποιο πάρει ο χάρος. Ποιος το άνοιξε στο Ο Μητσοτάκης. Ανοίγει Ναι. το στόμα του, δεν λέει και τίποτα. Τι είπε τίποτα. Τι και έδωσε όπλα. Κλεμμένα Ναι. έδωσε. Πριν 2 χρόνια Είπες. είχαμε πιάσει ένα Ουκρανέζικο καράβι που πήγαινε όπλα προς το Ιράκ. Τα δώσαμε. Αυτά δώσαμε. Εντάξει. Περίμενε η Ελλάδα θα είχε τίποτα Ουσιαστικά δικά του τα της. έδωσε πίσω. Ουσιαστικά του έδωσε τα απλά όπλα του. Αυτό θα πούμε ρε του Πούτιν όταν μα ρίξει την πρώτη βόμβα. Τόσο τζαμπατζίδες, Έλα να δεν σου έχουμε πω. ξαναδεί. Α, δεν το ξέρα. Αυτό θα πούμε του Πούτιν. Θα του πούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γράψτε τώρα σε post να γελάς. Θα του πούμε, κύριε, εμείς δεν σε πουλήσαμε. Ούτε πήραμε θέση. Ούτε ενισχύσαμε πολεμικά την Ουκρανία. Τα όπλα τους είχαμε κατά σχέση και τους τα δώσαμε. Κάναμε κάτι κακό. Δικό τους πράγμα ήταν. Το πράγμα τους ήταν που τους το δώσαμε. Ακριβώς το πράγμα τους ήταν. Το φαντάζεσαι. Έτσι. Αλλά δεν το ξέρω εγώ αυτό. Τι ακούω, Θεούλη μου. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση να πούμε ότι βέβαια και στο Facebook και στο. Υπάρχει ομάδα στο Απόδραση Facebook. στο λόγο και στην τέχνη, ναι. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Απόδραση στο λόγο και στην τέχνη. Και στο Facebook υπάρχει, αλλά μπορείτε και μέσω του Θοχάρη του Παπαδόπουλου και Αντριάνα τη Μπερμπίλη να βρείτε και από τα δικά του προφίλ να βρείτε την ομάδα, έτσι δεν είναι. Να μην ξεχνάμε να πούμε ότι εκεί έχουμε είστε όλοι εσποχώστε. Ετοιμάστε ένα πείμα που να μιλάει κατά του πολέμου και υπέρ, το δεχόμαστε. Και με αστείο το δεχόμαστε, γιατί όχι. Αν είμαι εγώ φιλοπόλεμη και θέλω να γράψω ένα πείμα, αγαπώ πόλεμε γιατί σκοτώνει, κάνει να μην χαμογελώ. Τώρα το βγάλα. Το παλιά σου ξέρει. Γελάει. Σου λέει για μη σε βρίσκω. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, Για δεν να μην πειράζει. κάνουμε. Αυτό, άμα δεν κάνεις και λίγο να το διασκεδάσεις το θέμα, Γιατί εγώ φίλε μου από το άγχος έχω πάθει τα εντερικά μου, έχω πάθει τώρα σου μιλάω και πονάω εδώ και πάει πίσω. Έχω φανταστεί 1002. Όχι, Παρίζει μωρέ, και δεν δεν έχουμε.
Λοιπόν, τηλέφωνα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θες να πεις όμως ή όχι? Δεν χρειάζεται, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχουμε όλα. Τα παραμύθια της μαμάς μπορείτε να τα βρείτε στις εκδόσεις Εντυπής. Σύντομα θα γίνει. Θα το κοιτάξουμε η παρουσίαση. Έγινε και καλοκαιράκι σαν με παιδί. Θα το δω διαφορετικά. Το έχουμε σκεφτεί και αυτό. Έχουμε σκεφτεί ακόμα και περιπτώσεις. Να σου πω κάτι. Εγώ θα την έκανα την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, ξέρεις πού. Και θα πλήρωνα και φράγκο. Το πάρκο Καλυθέας, που είναι η πόντια, το άγαλμα. Δίπλα ακριβώς είναι η παιδική χαρά. Μα είναι μια ιδέα και αυτό. Γιατί έχει μέσα ο χώρος, μέσα στο πάρκο, τι λες, είναι πολύ. Και είναι και τα παιδάκια, θα έρθουν οι γονείς να χαζέψουν και παίζουν τα παιδιά δίπλα. Βέβαια και θα έρθουν και οι γονείς να χαζέψουν. Είναι ένας χώρος που μπορείς να κάνεις και παράσταση. Έχεις μπει μέσα να δεις που και τσάπες, πλατείτσες. Εγώ δούλευα και στην Καλυθέα στη βιβλιοθήκη και βγάζαμε και τη βιβλιοθήκη έξω και κάναμε εκεί πράγματα, ναι, στο συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, αυτό θα έρθουμε σε επαφή με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους. Γιατί εγώ αν θέλω να πάω να κάνω ένα πάρτι για το παιδί μου, πρέπει να ρωτήσω τον δημαρχό. Εντάξει, θα μου και την τυπική άδεια. Μπορεί όμως να έχει καμιά άλλη εκδήλωση εκεί πέρα, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Πας και στο Άλσος μπορείς να το κάνεις. Με τεράστιο στο Άλσος έχουν κάνει πολλά πράγματα. Στο Άλσος, εδώ της Νέας Μύρνης, επειδή είναι τεράστιο σχόλος και έχει αυτά που είναι σαν πλατείτσες που κάνει με τα σκέπαστα. Ναι, γίνονται εκεί. Μπορείς να πιάσεις ένα τέτοιο χώρο, να κάνεις, γιατί το λέω αυτό, επειδή θα έχουν προσέλευση παιδάκια, και να βάλετε παιδάκια να παίξουν και να είναι έτσι αλληλοεπίδραση. Δηλαδή, έρχονται τα παιδιά να παίξουν. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι για παιδιά, δεν για μεγάλους. Ναι, ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε κάπου στην Αθήνα. Κάποια στιγμή, μελλοντικά, να πάμε, αν μπορούμε να το πάμε και αλλού, αν μπορούμε να το πάμε και σε κανένα νησί. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Και να είμαστε από Αθήνα και βλέπουμε. Αλλά υπάρχει μια θέληση για να το πάμε και αλλού, αν αυτό το καταφέρουμε. Να γίνει και κάπου αν έχουμε τη δυνατότητα, ναι. Το ξεκίνημα βέβαια γίνεται από την Αθήνα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Έχω μία φίλη που ετοιμάζει ένα θέατρο, μια θεατρική στο Καστρό. Μου λέει να συμμετέχω, να βάλω και εγώ μετά και λέω εντάξει. Πραγματικά τώρα, αν αυτή το ολοκληρώσει, θα μπορούμε να κάνουμε και εκεί. Όμορφα. Στο Ξυλόκαστρο παρουσίαση. Ο Κίκαμα, ξέρεις από εκεί πέρα. Για να δούμε, έχει ο Θεός. Ό,τι είναι θα το δούμε και το έχουμε στο μυαλό μας να το δουλέψουμε και να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχετε να πείτε κάτι άλλο, έτσι, που στο τηλέφωνο μου λέγει 500 πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει πάει. Όχι, εντάξει, τι άλλο να πούμε. Συνεχίζονται τα τραγούδια με τον Γιώργο Μωτάμογλου και κάποιους άλλους συνεργάτες. Βγήκε το CD σιγά σιγά. Απλά τελειοποιούνται κάποια κομμάτια που λόγω δεν τα είχε πει τόσο όσο καλά ήθελε ο Γιώργος. Είχανε θέματα στην ενορχήστρωση, τα τελειοποιούμε. Μέσα σε αυτά είναι και η ιστορία της Γοργόνας, η οποία έγινε διασκευή νέα. Θα ανέβει στο YouTube και τις επόμενες μέρες. Ετοιμάζουμε και με τη Χαρίτα πράγματα, τη Χαρίτα Μίνη. Και σε ποιήση και σε καινούργια βίντεο και συμμετοχή θα έχει και η Χαρίτα στο YouTube. Ετοιμάζουμε πράγματα με το Θεοχάρη, τα οποία είναι και τα 3D μέσα του, των παραμυθιών, νέες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις. Και εννοείται με τον Χρήστο το Δημούλα που έχουμε πει να κάνουμε και μια κοινή έκθεση κάποια στιγμή, κολλάς αυτός, καμβάδες εγώ. Οπότε θα ανοιχτούμε και στο κομμάτι. Χρήστο, πρέπει να το ξαναφέρω εδώ γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει κάνει πολλά. Δεν σταματάει. Και στη φωτογραφία. Έχει φέρει έτσι με λίγα πείματα και αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα πράγματα. Και φωτογραφία. Έχει κάνει ήδη δύο εκθέσεις φωτογραφίας. Η μία ήταν και στη Ρόδο το καλοκαίρι, στο Κάστρο. Πήγε πολύ καλά με τους φωτοπρολετάριους.
Και τώρα είναι η εκθέση κολλάζ που ήταν. Είναι από τη Ρόδο. Απλά ήταν κάποια άτομα από τη Ρόδο και μπήκε. Αυτό πρέπει να δούμε. Να πω ότι όποιο θέλει να τα παρακολουθήσει αυτά μπορεί να δει και τα κανάλια μα στο YouTube. Το κανάλι του Γιώργου του Τάμογλου, το κανάλι του δικού μου, το κανάλι τη Αριάννα Μπριμπίλη. Νομίζω ότι έχει χαρεί τα κανάλια μου. Ναι. Λοιπόν, να δει τα κανάλια μα. Υπάρχουν και βιντεοποίηση, υπάρχει, δηλαδή ποίηματα που τα έχουμε κάνει βίντεο. Και τραγούδια υπάρχουν. Μπορεί να βρει ό,τι έχουμε ανεβάσει. Και ενώνουμε σιγά σιγά όλε τι. Αυτή η εκδήλωση τα έχει όλα μέσα. Έχει ποίηση. Έχει βίντεο. Λοιπόν, κάτι έκανε στα μάτια. Έχει γίνει πιο υγιή το μαλλί σου. Κάτι ομόρφινες. Έκοψες, μπράβο, μπορεί φράτζα που έκανες και δεν έχεις αυτό το μονό. Δείχνει ωραίο το μαλάκι. Έβαλε την ομορφιά και σα σκίτσα. Το δελφινάκι αυτό, αυτό είναι, το, είναι μια παραλία στη Σύρο, το δελφίνι, υπέροχη. Και σκέφτηκα να το σκιτσάρω. Μπράβο σου, Θεοχάρη. Κρατάς την αγκλά σου ζωντανή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει έρθει με εδώ καλεσμένη. Και ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είδα στη φωτογραφία. Θα ήθελα να τη δείξουμε αυτή τη φωτογραφία, αν γίνεται. Να τη δει και ο κόσμος. Μαρά και όσο μπορούμε, παδοπούμε. Ναι. Να τη αλήθεια, πότε είχε γίνει. Ακριβώς την ημερομηνία, πάντως μέσα στο Μάρτι, χθες. Ναι. Χθες είναι. Γι' αυτό δεν λέγει. Ωραία, Εμμανού. Έφυγε από το κακό. Έφυγε από το Πάρκινσον. Ναι. Σε μικρή ηλικία. Έφυγε στα 63 της. Ναι. Κάτσε, το Πάρκινσον είναι αυτό που... Ναι. Μην ταινίσει το όχι. Αυτό άνοσο είναι το οποίο χτυπάει τα νεύρα. Ναι, αλλά γιατί η ταινίση πόσο το έχει και το βλέπεις που το κρατάει. Δηλαδή την έβλεπα και στο θέατρο πιλωτή αγώνα. Δεν είναι τόσο σε όλους. Άλλους τους βαράει πολύ βαριά μόρφη. Εξετάται και πόσο γρήγορα θα χτυπήσει και πόσο βαριά θα χτυπήσει. Πόσα χρόνια θα είναι. Στο τέλος χτυπάει και στην αναπνοή. Μπορεί κάποιο να πεθάνει επειδή δεν μπορεί να αναπνεύσει. Η μητέρα μου στο τέλος το έπαθε. Άρα ήταν βαριά μορφή, δεν ήταν κάτι που μπορούσε να το δει. Ας πούμε και ο θείος Μολάκης εμένα είχε Πάρκινσον. Πέθανε από Πάρκινσον, όμως πέθανε από καρκίνο του παχυεντέρου. Πήγαινε έτσι το χεράκι του. Επίσης η μητέρα μου με κάποια μια... αγωγή το κράτησε. Το είχε μια δεκαετία του Πάρκινσον. Το έπαθε δηλαδή η κέφια μου. Μια δεκαετία περίπου. Αλλά πρώτη φορά έχω ακούσει. Δεν έκανε τη σωστή αγωγή. Τι το αμέλησε, πώς δεν κοίταγε τον εαυτό της. Καμιά φορά είμαστε κι εμείς, μη στεναχωρήσω τον άντρα μου. Κατάλαβες τι λέω. Μπορεί έτσι να μην θέλει να. Προσέχαμε εμείς να κάνει την αγωγή. Γινόταν η αγωγή. Αγάτατα τη εσύ. Ήμασταν κοντά. Δεν κυνηγάγαμε, δεν χρειάζεται να την κυνηγήσουμε. Απλά ήμασταν κοντά της όλο αυτό. Μπαμπάς. Τι? Νέος και αυτός το άρεσε τώρα. 77. Είστε μαζί? Όχι, αλλά τον επισκέπτομαι κάθε μέρα. Γιατί δεν μένεις, γιατί θες να είσαι αυτόνομος λόγω ή... Γιατί τώρα, ας πούμε, με την κρίση που έχουμε, με όλα αυτά που έχουμε, που μπορεί και να πέφτει τώρα ο μπαμπάς, γιατί να πάω να βρει, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι, εγώ θα έμενα μαζί του για να κάνω οικονομία. Τι έχουν αυτό το στρατηγικό που έχει η μαμά μου και δεμένο μαζί του. Όχι, πρώτα απ' όλα μένω σε δικό μου σπίτι. Άρα δεν έχω έξοδα ενοικίου. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα βοηθάω στα ψώνια, σε ό,τι χρειαστεί να βοηθήσω. Δεν βοηθάω. Από εκεί και πέρα όμως και ο ίδιος θα θέλει να μένει μόνος του και εγώ. Είναι και αυτός. Ναι, το θέλουμε εκεί, κάτι που το θέλουμε εκεί δύο, ναι. Δεν θες εσύ να ακούς τα χνότα του και στα δικά σου, ε. Είναι σαν κάποια συμφωνία. Ας πούμε ότι μένουμε έτσι, ότι μας αρέσει και μένουμε έτσι. Μας αρέσει και μένουμε έτσι. Ναι. Εμένα μου λείπει ο μπαμπάκας μου. Όλο τον μάλλον. Ναι, τον έρθεις. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
επιτήρια είναι από το 19, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά, σαν τι εποχή. Δεκέμβρης. Α, Δεκέμβρης. Δεκέμβρης του 19. Για να σου πω κάτι, εγώ από τότε μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Δεν μπορώ να το... Ρε παιδί μου, συνέχεια μέσα στο σπίτι, πώς να σου το πω, νιώθω συνέχεια. Με στεναχωρείς εσύ. Εγώ πήγαινα και τα έλεγα του μπαμπά μου. Έλα. Μου έκανε αυτό η Αντριάννα, τι λες εσύ, και μου έλεγε. Όχ, μωρέ. Είναι και ψυχολόγος ο άνθρωπος. Ό,τι του έλεγα, πέφτε μέσα. Έλα, μωρέ, με τη δίνει σημασία, έχει καλή ψυχή, είναι τρελή. Μακριά από αυτή να είναι, δεν πάει. Δηλαδή, μα ό,τι μου έλεγε, έπεφτε μέσα. Εγώ τώρα δεν έχω ποιο να μου πει. Κάντε τα νεύρα μου. Ναι, δεν έχω, κατάλαβες τι λέω. Δεν το έχω να ρωτήσω, δεν μπορώ. Τι μου είχε πει. Για ένα άλλο πρόσωπο, αλλά δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Τα άκουγε αυτά. Τότε τα ξέρει αυτά. Τα άκουγε τα τηλέφωνα και αυτά τα ζούσε και που έκλαιγε και μου λέγε κάθεσαι χαζή εσύ και κλαις για τον κάθε ένα. Τι σε νοιάζει εσένα, ποιος είναι άρρωστος και ποιος δεν είναι και θα τρέξει εσύ. Με μάλλονε. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι, μου έλεγε με την κάθε μία. Να σε έπεφτε. Ελπιζόμουν, ναι. Τέλος πάντων. Τα πατερούλη μου χαιρετίσματα εκεί που είσαι, χαιρετίσματα στην εξουσία. Να μην γράψουμε. Εγώ θέλω τώρα από εδώ και πέρα να γράφουμε όλο. Και αυτά που τραβάμε πρέπει να. Περάσουμε το. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε και την Κυριακή και εσύ. Εγώ το θέλω. Να πιάσω. Κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα με πιέσε αυτό που πονώ και εδώ πονώ και. Και ιδέα το έχω παγκράτη. Και είχα το. Το μάλλον κάτι με τσιγάρα. Λοιπόν. Τα δύο παυσί που να. Τέλο πάντων, μπορώ να Πέμπτη Παρασκευή. Σάββατο μου σταματάει. Και εκεί δεν πονάω. Επειδή είναι τελευταία μέρα πριν τη Σαρκοστήλα, να φάω μακαρόνια. Το μακαρόνια, το μεσημέρι της Κυριακής, από το βράδυ και μετά, ρε παιδιά, ειδονοπάθησα. Πόνοι όλοι, πλάτη, πόνους όμως, φιλικτούς πόνους. Εδώ να νιώθω ότι κάτι μου έχουν βάλει και με έχουν πιάσει έτσι. Με σφίξει και πίσω πόνους, στο μάχη είναι αυτό. Πόνους. Πολύ είναι. Μάχη είναι. Στο μάχη, χρόνια το είχα. Όλα τα κακά βάζω εγώ. Λοιπόν, όχι ότι έχω στο πάγο τέτοιο, όχι ότι όλα τα έχω βάλει. Όχι, αυτό είναι. Το στομάχι που τα ανακλάει παντού και φέρνει και στον ισοφάγο. Ναι, το κάνω παλιδρόμηση μου. Κάνω αυτό που είμαι αυτό στην είναι. Αρχή της παλιδρόμησης. Γι' αυτό χτυπιέσαι. Πώς το λένε, είμαι στο αρχή, στην αρχή είμαι όμως. Λέει, δεν θα σου δώσω φάρμακα. Θα τον νικήσεις με διατροφή και με άσκηση και βρες τη χαρά σου. Γιατί καθαρά αυτό είναι από το άνθρωπο. Δηλαδή, στεναχώρια του μπαμπά. Καραντίνα. Αναστολές. Πού έκανε το στόμα. Τα πλάτα, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Όλα μαζί. Κάπως και αυτό. Τέλος πάντων. Και μου περνάει. Α, και τώρα. Με ξανά πιάσα από την Κυριακή. Σήμερα, λίγο από το μεσημέρι και μετά, αλλά έχω την αναγούλα. Βέβαια και σήμερα και χτες ήπια Παναντόλ. Γιατί μου λένε κρύωμα, κρύωμα. Λέω, Παναντόλ, αν είναι κρύωμα, θα σου περάσει. Λέω τώρα αυτό το. Γιατί δεν μπορούσα να σου μιλήσω, μιλάγα και πώ να αγαπήσω. Σαν δεν μπορούσα. Δεν δύο και εγώ, βρήκα. Πάμε. Το λέμε. Λέω, γιατί σου το είπα αυτό. Γιατί σου είπα την Κυριακή, σου περιμένουμε και σένα. Α, ναι. Κάνω την υγειά μου, πρώτα ο Θεός. Και θα έρθω. Έχω πει ότι αν είναι να έρθει και μια νησιά μου που γράφει και είχε γράψει για τον πατέρα με ένα πολύ ωραίο ποίημα. Τη λέω: άμα βρει χρόνο, γράψε ένα για τον πόλεμο. Θα πω και στη μια άλλη μου φίλη που την είχαμε φέρει και την άλλη φορά, αν θέλει να έρθει. Γιατί και αυτή τώρα τρέχει με πολλά, θα τη το πω. Αν θέλει και εκείνη να έρθει. Και να καταφέρουμε να έρθουμε να είμαστε κοντά σας.
Αν δεν καταφέρουμε όμως, μην με μαλώσετε. Όχι, όχι. Θα φέρετε τη... Πολλά άτομα και τα... Καπού. Νοσογράφος. Ίνγκεμπορκ. Οκ. Δεν θα το λέω εγώ αυτό, πρέπει να το πιέσω 5 φορές τώρα. Ίνγκεμπορκ Μπέγκελ. Μπέγκελ θα τη λέω εγώ, κυρία Μπέγκελ. 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 Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό Μάρτι σε όλους. Μάρτις, γδάρτης και κακός. Πώς το λέει. Παλούκο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 
είναι που έκαψε τα παλούκια η γιαγιά που τον είχε βρήσει. Για να την ανάγκασε και τα. Έκαψε όλα τα παλούκια. Υπάρχει θεωρία γι' αυτό, ε. Ναι. Μια γριά η οποία είχε κατσίκια δικά τη. Όταν μπήκε λοιπόν ο Μάρτης, λέει: σταμάτησε το κρύο και λέει: Πρίτσι Μάρτη, μου τα ξεπέταξε τα κατσικάκια μου. Πήγε και ο Μάρτης λοιπόν, έκουψε δύο μέρες από το Φλεβάρι, πήρε δύναμη και έκανε μια παγωνιά τεράστια. Η γριά όσα ξύλα είχε πήγε και τα κάψε. Για να καταφέρει να ζεσταθεί. Από εκεί βγήκε το παλουκοκάφτης που λέγε. Και έλεγε Μάρτης Γράρτης και κακός παλουκοκάφτης. Έρε Μάρτη, γιατί το έκανες αυτό στην Κεγιάκα και μας έκλειψες και από το Φεβρουάριο μέρες. Και τώρα λένε για χιόνια ότι έρχονται. Τώρα λέει από σήμερα, γι' αυτό λέω από σήμερα, το σήμερα με το Σάββατο, ναι. Θα το περάσουμε. Εγώ θέλω το άσπρο να το ξαναρίξω, αλλά δυστυχώς δεν θα μας το ρίξα. Θα σου έρθει η ΔΕΗ μετά. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, τι φταίει η ΔΕΗ με τι. Κάνω το κάνει κρύο, χρειάζεται και θέρμανση. Βάζουνε καλοριφέρ το γενικό, μου ήρθε και αυτό 100 στον Αγιανό, πέφτω να είδες, ας το χιόνι, ας το θέλουμε. Δεν πάει αλλού. Κάτι το καλοριφέρ, κάτι μπορεί να χρειαστεί και ένα κλιματιστικό, ναι. Έχετε δει παρουσιάστρια να αγκομαχάει για τα οικονομικά της μου. Όλοι. Γι' αυτό πρέπει να με πάρει ο Μαρινάκης. Για να βλέπει. Μα όντως ο κόσμος θα λέει αυτή είναι αλήθινη παρουσιάστρια. Αγκομαχάει μαζί μας. Ακριβώς. Το φέρνει. Έτσι είμαι. Λοιπόν, θα σ' αγαπώ. Εμείς Ολυμπία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δημιουργία και θα τα πούμε εννοείται την Κυριακή 7.30 ώρα. Ξαναπες στο μαγαζί. Λοκομοτίβα, ποτάσει 7 στα Εξάρχεια. Απόδραση στο λόγο και στην τέχνη σας περιμένουμε. Σας αγαπάμε πολύ. Λογότυπο.